Όπως και στον πρώτο γύρο, έτσι και τώρα το παιχνίδι της Δημητσάνας με την Τεγία ολοκληρώθηκε ισόπαλα, αλλά αυτή φορά χωρίς τέρματα, 0-0, σε ένα κακό ποιοτικά, όπως μπορούμε να καταλάβουμε, αγώνα, στον οποίο η Τεγία των αρκετών απουσιών, δεν έπαιζαν οι τιμωρημένοι Καραμπέτσος και Τσαλγιτζόπουλος, αλλά και ο τραυματίας Πλεμένος, κατάφερε να ανταποκριθεί των απαιτήσεων κοντά σε μια πολύ ποιοτική ομάδα, σε ένα πολύ καλό σύνολο που αρέσκεται να παίζει αρκετά επιθετικό ποδόσφαιρο, να συνεργάζεται πολύ ωραία. Κράτησε λοιπόν τη Δημητσάνα, η οποία παρεπτόντως είναι και η δεύτερη επίθεση στο καλύτερη επίθεση στο πρωτάθλημα, στο 0, και έτσι αυτό είχε στο αποτέλεσμα τον ένα βαθμό τόσο για την ομάδα της Δημητσάνας, που ήταν η τυπικά γηπεδούχος, όσο βεβαίως και για την Τεγέα, με τον Χασάη εδώ και τον Κωνσταντόπουλο στην επιστροφή του Καραβροδοκάρια να διώχνει την μπάλα σε κόρνερ ο Παπαδόπουλος για την ομάδα της Τεγέας. Εδώ η σέντρα σου, το ξένος θα μπλοκάρει την μπάλα χωρίς προβλήματα, ο Γιώργος ο ξένος, ο αναφύλακας της ομάδας της Δημητσάνας, και πάλι ο Παπαδόπουλος με την Τεγέα να επιτίθεται από τα δεξιά, θα αφήσει στον Στασινό, ωραίο μακρινό σου του Στασινού, έπεσε και ο ξένος, η μπάλα πέρασε out, χάθηκε η ευκαιρία για την ομάδα της Τεγέας. Αυτά ήταν όλα και όλα για το πρώτο ημίχρονο. Δεύτερο μέρος, γρήγορη αντεπίθεση για την Δημητσάνα, ο Χασάη, ο Κωνσταντόπουλος πολύ ωραία θα διώξει σε corner. Αυτή είναι ίσως και η μεγαλύτερη ευκαιρία της Δημητσάνας στο παιχνίδι, σε ανοιχτό γήπεδο, σε κόντρα επίθεση. Το ανοιχτό γήπεδο είναι το αγαπημένο της ομάδας της Δημητσάνας, Γορτίνη, που θέλουν να βρίσκουν χώρους. Δεν τα κατάφεραν σε πολλές περιπτώσεις κόντρα στην Τεγία, ενώ βλέπουμε και μία ακόμα ευκαιρία, μία κεφαλιά του Δημητρέλη με την μπάλα να φεύγει έξω. Ο Καδά στο φάουλ, αρκετά μέτρα πάνω από τα δοκάρια θα φύγει η μπάλα, νέο φάουλ, ο Τζάνος αυτή φορά, ο Κωνσταντόπουλος είναι εκεί που πρέπει για να μπλοκάρει την μπάλα, σε ριχά νερά και οι δύο ομάδες. Εδώ ο Τζάνος θα επιχειρήσει ένα πολύ εντυπωσιακό, ένα γυριστό σουτ, έπεσε και ο Κωνσταντόπουλος, την μπάλα πέρασε έξω, ενώ οδεύουμε προς τα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης με τη Δημητσάνα να είναι πιο επιθετική, να ψάχνει τον γκολ, η μπάλα στον Σεφερλή, δεν θα κάνει καλό κοντρόλ ο Σεφερλής, μαχητικός, θα ξαναμπεί στη φάση ο Καδάς, οι προσποιήσεις, εδώ το σουτ που θα γίνει με το αριστερό, ξανά ο Κωνσταντόπουλος θα μπλοκάρει, με την Δημητσάνα να έχει μία ακόμα καλή στιγμή στα τελευταία λεπτά του αγώνα, με το σουτ του Λάγκα και τον Κωνσταντόπουλο να μπλοκάρει.